Σήμερα έχουμε μαζί μας το φίλο και συνεργάτη Θάνο Λεωνίδα, σύμβουλο διαχείρισης κινδύνων σε θέματα ασφαλιών. Ο περισσότερος κόσμος στατιστικά δεν είναι σωστά ασφαλισμένος. Στατιστικά το 80% του κόσμου δεν είναι σωστά ασφαλισμένος. Νομίζουν ότι είναι ασφαλισμένος. Ένα μέλος της οικογένειας έχει απεριώσει, το οποίο είναι ασφαλισμένο μαζί σας για 500,000 και έχει ασφάλεια ζωής. Τι συνεπάγεται με αυτό? Εγώ είχα συμβολή με έναν πελάτη μου να εκχωρήσει ένα συμβόλαιο επενδυτικό στην τράπεζα. Ας προχωρήσουμε λίγο στα πιο επίκαιρα θέματα, όπως είναι το ΓΕΣΥ. Υπάρχει και εδώ κάποια σύγχυση. Τι κάνουμε με τις ιατροφαρμακευτικές μας ασφάλειες? Συνεχίζουμε να τις πληρώνουμε? Σταματάμε να τις πληρώνουμε, διότι υπάρχει το ΓΕΣΥ που anyway όλοι οι μισθωτοί και αυτό το τέλος εκατομμύριο πληρώνουμε? Μίλησε μας λίγο, Θάνο, για τα επενδυτικά ταμεία. Πλέον το επιτόκιο είναι τόσο χαμηλά και ο φόρος άμυνας είναι τόσο ψηλός που δεν κάνει κανένα νόημα κανείς να έχει τα λεφτά του στι τράπεζε. Αυτό το βλέπουμε ως πράγμα μας. Επειδή τους παροτρύνουμε να μιλούν με τους ασφαλιστές τους ή να βρουν ασφαλιστές με τους οποίους να τους καλύψουν τέτοιες ανάγκες και τους βλέπουμε ότι είναι διστακτικοί, φοβούνται, ίσως δεν ξέρω, ίσως στην Κύπρο οι ασφαλιστές να μην έχουν ένα καλό όνομα. Έχουμε ειδικά σχέδια για άτομα που θέλουν να μεγιστοποιήσουν, να ξέρουν το κεφαλαίο τους στην αφιβερέντησή τους. Ειδικά σχέδια. Προσφέρουν πολύ χαμηλά fees και δίνουν έμφαση πώς μπορούν να μεγιστοποιήσουν αυτήν την αξία. Ο κίνδυνος είναι ότι πριν την αφιβερέντησή του, εάν τα ταμεία που έχει επιλέξει αρχικά δεν πάνε καλά εκείνη την πράγμα, είναι εκτεθειμένα σε μετοχές στο εξωτερικό κτλ. Υπάρχει ένα παγκόσμιο crash. Όπως αυτό που ζήσαμε τώρα. Άρα σημαίνει ότι η τιμή της μονάδος μπορεί να πέσει κατακόρυφα κάθε τη στιγμή που να πάρει τα λεφτά. Υπάρχει ασφάλεια με το να πει κάποιος, εγώ θα επενδύω αυτά τα λεφτά μέσω της δικής σας ασφαλιστικής εταιρείας? Η φορολογία είναι ανάγκη, είναι ένα κίνητρο κάποιος ασφαλιστή. Είναι ένα μότιβ που δίνει το κράτος για να μπορεί κάποιος να μειώσει δραστικά το φορό του και να αυξήσει δραστικά το καθαρό του εισόδημα. Αντί να πληρώνουμε το φόρο εισοδήματος ένα ποσό α, το πληρώνουμε για παράδειγμα ένα ποσό α πλην τη φοροαπαλλαγή. Έχουμε ειδικά σχέδια τα οποία διασφαλίζουν, κάποια που διασφαλίζουν μια συνεχή ροή εισοδήματος. Πώς ονομάζονται? Income protection, προστασία εισοδήματος, αναλόγως των αγών του καθενός, που διασφαλίζουν εάν κάποιο συμβεί, σε κάποιο συμβεί μια ικανότητα. Τι συμβαίνει αν κάποιο είχε στις αρχές του 2020 ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο για απολύνει εισοδήματος, ο οποίος αυτός είναι αυτοτελώς εργαζόμενος, έχει δυστυχώς επηρεαστεί με τον κορονοϊό και έχει πάρει τον κορονοϊό και εδώ και 3 με 4 μήνες ταλαιπωρείται στα διάφορα νοσοκομεία της Κύπρου.